Και δίδεται η εκκίνηση. Όλοι έφυγαν καλά. Για να δούμε ποιο θα οδηγήσει. Έρχεται ο Χίλαλ Γκολτ και θέλει να βγει στα πρώτα μέτρα. Πιέζει και ο Γκάτσι Τσάμπιον ενώ προοδευτικά ανεβαίνει στην τρίτη θέση. Και ο Μέσμεριτσμα απ' έξω. Και θέλει. Εδώ κοιτάξτε, προσπαθεί να το συγκρατήσει ο αναβάτη του πίσω από τον Χίλα Γκολτ. Χίλα Γκολτ, Γκάτσι Τσάμπιον. τώρα περνάει στην δεύτερη θέση. Προωθείται το νούμερο 6. Ο Σίσκο Μπόι περνάει. Τώρα αυτό στην τρίτη θέση μένει ο Grizzly Bear στην πέμπτη. Λίγο πιο πίσω ο Heartbreaking και στην τελευταία έχει μείνει ο Arcano Gold. Περάσαμε τα 800 με Hillals Gold και Mesmerism. Με Cisco Boy στην τρίτη θέση και με Gachi Champion στην τέταρτη. Grizzly Bear ανεβαίνει στην πέμπτη θέση. Περάσαμε και τα 600 στο Viraz και πριν μπούμε στην ευθεία με τον Hillals Gold και τον Mesmerism να κοιτάει πίσω το Ανδρέο που είναι αντίπαλή του. Μπαίνουμε στην ευθεία, Μέσμερισμ πιάνει τον Χίλαλ Γκολ και θέλει να περάσει μπροστά. Στο βήμα του περνάει Μέσμερισμ και Χίλαλ gold, Ο Σίσκο Μπόι ανεβαίνει, θέλει κάτι παραπάνω από την τρίτη θέση. Ανεβαίνει και ο Χαρτ Μπρέικινγκ ενώ στην τελευταία θέση έχει μείνει ο Αρκάνο gold. Πάμε για τα τελευταία 100 μέτρα, Μέσμερισμ κάνει βόλτα. Ε, κερδίζουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Στη δεύτερη θέση ο Χίλαλ Γκολτ θα προσπαθήσει, θα κρατήσει τη δεύτερη θέση μπροστά από τον Σίσκο Μπόι. Τέταρτο ο Χαρμπρέκινγκ, πέμπτο ο Grizzly Bear, έκτο ο Αρκάνο Γκολτ και στην τελευταία θέση ο Γκάτσι Τσάμπιον. Μέσμεριν, έξι νίκες σε έπτα συμμετοχές. Και σήμερα νίκησε, θα λέγαμε, με, Βήμα, με ταχύτητα. Ναι, ναι. Χωρίς να κάνει τίποτα ο αναβάτης. Σες το μυστικό ε, να φύγει χωρίς να τον πιέσει. Έτσι ακριβώς. Δεν είχε κανένα το πρόβλημα. Τον άφησε στο βήμα του. Χίλ γκολ πάντα ισχυρός. Παρά τα κιλά του, ο σίσκο μποϊ και ο χαρτ 3 3-1, 6 και 7. 3-1, 6-7 με τα... Συγχαρητήρια. Έξι νίκε στι 7 συμμετοχέ. Πολύ δυνατό αντίπαλο και το απέδειξε. Έκανε και σήμερα ουσιαστικά τη βόλτα του. Τον έχουμε συνηθίσει γενικά σε πρωταγωνιστικέ θέσει το τελευταίο διάστημα. Πού πιστεύετε ότι θα φτάσει. Δεν ξέρω, καιρό να είναι και κάθε κούρσα θα βλέπουμε. Σήμερα είμαι πολύ ευχαριστημένο γιατί έκανε για πρώτη φορά αυτό που έπρεπε να κάνει εδώ και καιρό τώρα. Δηλαδή να πηγαίνει στα πρώτα μέτρα στο φιλέτο που λέμε σχετικά εύκολα και να ανοίγει σταδιακά το βήμα του. Με τέτοια μορφή κούρσα, νομίζω ότι είναι λίγοι οι αντίπαλοι που μπορεί να το αντιμετωπίσουν στην Ελλάδα. Εδώ να πάρω αφορμή και να κάνω κάτι που δεν ξέρω αν το έχει κάνει κανένα άλλο φίλο, ιδιοκτήτη ή συνάδελφο ή προπονητή. γιατί ακούω πολλέ ευχαριστίε προ τι υποδρομέ ΑΕ και πολλά μπράβο. εγώ έχουμε μιλήσει αρκετέ φορέ, δεν έχω πει κανένα. Σήμερα θα πω ένα μέσα από την καρδιά μου για το κομμάτι που λέγεται Στίβο. Δεν έχω ακούσει να το αναφέρει κανένα. Ο Στίβος λοιπόν με κάποιο μαγικό τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν οι άνθρωποι που τον συντηρούν, ε, διατηρείται σε μια κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, όπου δεν χρειάζεται να πηγαίνει το άλογο μπροστά, να πηγαίνει στο κεφάλι. Βλέπαμε παλιά κούρσε όπου όλοι οι αναβάτε βιάζανε στα πρώτα μέτρα να πάρουν το κεφάλι, γιατί το κεφάλι ήταν το 60, το 80, καμιά φορά και το 100% τη νίκη. Τώρα πια δεν ισχύει αυτό. Βλέπουμε το μέντορα να κάνει ένα 40-20, δηλαδή ο Στίβο δεν ξέρω τι έκανε τα λόγο μου. Φαντάζομαι ότι μπορεί να έχει κάνει και ένα 27, ίσω. Έχει βαρύνει και ευνοεί, μάλλον δεν χαλάει καθόλου τα άλογα που ακολουθούν από πίσω. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά στο Στίβο. Δεν έχει kickback, δεν έχει αυτό το, το πέταγμα τη που λέμε. Ε, και γι' αυτό αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στι υποδομέ Αλφαίβεζων και στου ανθρώπου που συντηρούν το Στίβο. Αυτό έχω να πω.